Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος και σήμερα είναι η πρώτη φορά που μιλώ δημόσια εδώ στο κανάλι μου στο YouTube για το ζήτημα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες. Κατά ακρίβεια μου έχει ζητηθεί να τοποθετηθώ δημόσια για αυτό το ζήτημα πολλές φορές και από ανθρώπους που διαχειρίζονται media, είτε αυτά είναι τηλεόραση, είτε ραδιόφωνο, είτε διαδικτυακά μίντια, αλλά και από εσάς τους συνδρομητές εδώ στο κανάλι που μου ζητούσατε να μιλήσω για αυτό το ζήτημα. Επίτηδες δεν έχω μιλήσει μέχρι τώρα, γιατί περίμενα να υπάρξει μια αρχική εξιχνίαση της υπόθεσης αυτής, να καταλήξουν οι ανακριτές για το αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή όχι. Μιλάω φυσικά για την περίπτωση για τα τρία κοριτσάκια της ιδίας οικογένειας, τα οποία πέθαναν στην Πάτρα μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, για την υπόθεση αυτή, για τον θάνατο του πρώτου παιδιού, έχει συλληφθεί και κατηγορείται η μητέρα τους εδώ και 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μιλήσω και ο λόγος που καθυστέρησα να μιλήσω και επέλεξα συνειδητά να μην μιλήσω προηγουμένως, είναι διότι όταν μια υπόθεση είναι εν εξελίξη και διερευνάται από τις αρχές, δεν είναι καλή ιδέα κανείς να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Όταν λέω κανείς, εννοώ κάποιος επιστήμονας όπως ψυχολόγος, επί της ουσίας της υποθέσεως. Τώρα, γενικές τοποθετήσεις εννοείται ότι έχουν κάνει αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι είναι και πολύ εύστοχες. Λοιπόν, είμαι και εγώ συγκλονισμένη. Είμαι και εγώ αναστατωμένη. Είμαι και εγώ στενοχωρημένη. Και θα σας εξηγήσω και τους λόγους. Εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, ασχολούμαι συνειδητά με το σκοπό της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα θέματα της γονικής αποξένωσης, που λέγεται στα αγγλικά parental alienation. Όσοι είστε καιρό εδώ στο κανάλι θα γνωρίζετε το μεγάλο πάθος, θα έλεγα, με την καλή έννοια πάθος που έχω για να προωθήσω το μήνυμα ότι τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να γίνονται θύματα της κακίας των γονέων τους, είτε σε προβληματικούς γάμους, είτε σε διαζύγια. Αυτή τη φορά, κατά τη γνώμη μου, έχουμε μία extreme περίπτωση γονικής αποξένωσης. Εννοείται ότι δεν γνωρίζουμε όλα τα γεγονότα, εννοείται ότι ακόμη είναι εκδικαστή η υπόθεση. Αυτό που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι κατηγορεί τη μητέρα και έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω εξετάσει, δεν την γνωρίζω, δεν είχα οποιαδήποτε επαφή μαζί της, άρα θα μιλήσω γενικά. Εξ αφορμής αυτού του περιστατικού που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, και εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ θυμωμένη, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια ανάλογα περιστατικά που δεν έχουν συγκλονίσει ούτε το Πανελλήνιο, αλλά ούτε το Παγκύπριο. Τι εννοώ? Μιλάω για τα περιστατικά των ψυχικών δολοφονιών των παιδιών από γονείς, οι οποίοι διαπνέονται από κακία, διαπνέονται από ανηθικότητα, διαπνέονται από εκδικητικότητα, μένος και μίσος προς τον σύντροφο τους, την σύντροφο τους, τον πρώην σύντροφο τους, την πρώην σύντροφο τους, και δεν διστάζουν να θυσιάσουν την ψυχική υγεία των παιδιών τους προκειμένου να εκδικηθούν. Στο κανάλι μας εδώ, όπου είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο προσπαθούμε να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε γύρω από θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας, έχουμε μιλήσει συχνά για ψυχικές δολοφονίες παιδιών από τους γονείς τους. Στο κανάλι μας έχουμε και playlist με τον τίτλο «Αμαρτίες γονέων, παιδεύουσι τέκνα». Και συχνά έχει τύχει να κατηγορηθούμε πως δεν σεβόμαστε το θεσμό της Αγίας Ελληνικής Οικογένειας εντός εισαγωγικών. Πολύ συχνά εδώ στο κανάλι μας λέμε πως το να είναι κάποια μητέρα, δηλαδή το να έχει γεννήσει κάποια ένα παιδί, ή 2 παιδιά ή 3 παιδιά, αυτό δεν την κάνει μητρική. Και το να είναι κάποιος βιολογικά πατέρας, αυτό δεν τον κάνει πατρικό.
Το λέμε συχνά και κάποιες φορές κατηγορούμαστε κιόλας γι' αυτό, γιατί υπάρχει η κοινωνική πεποίθηση και το κοινωνικό στερεότυπο ότι οι μητέρες όλες είναι αγίες, οι μητέρες όλες είναι αγαπητικές, οι μητέρες όλες είναι μητρικές. Πιο συχνά θα κατηγορηθεί ο πατέρας για έλλειψη πατρικότητας, αλλά πολύ σπάνια θα ακούμε στο κοινωνικά πλαίσια πάντοτε να κατηγορείται η μητέρα. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με καμία μητέρα, δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανένα πατέρα. Αυτό το οποίο με θυμώνει και με εξοργίζει είναι ότι ως ψυχολόγος έχω έρθει σε επαφή δυστυχώς πολλές φορές με περιστατικά ψυχικής δολοφονίας των παιδιών, όχι σωματικής, ψυχικής δολοφονίας των παιδιών στα πλαίσια της προβληματικής σχέσης ενός ζευγαριού και της προβληματικής σχέσης ανθρώπων με τον εαυτό τους, οι οποίοι έγιναν γονείς χωρίς να είναι άξιοι για να είναι γονείς. Αυτό το δυστυχέστατο γεγονός που συνέβη και στην Πάτρα μας καταθλίβει όλους, επειδή είναι μη αναστρέψιμο. Δεν μπορεί να αναστραφεί, δεν μπορεί κάποιος να φέρει πίσω στη ζωή τα παιδιά αυτά. Μπορεί να δικαιωθούν τα παιδιά αυτά όταν τελειώσει η εξιχνίαση της εγκληματικής ενέργειας που επέφερε το θάνατο τους, των εγκληματικών ενεργειών που επέφεραν το θάνατο τους και της καταδίκης των αιτίων αυτών των ενόχων, γιατί μπορεί να είναι περισσότεροι από ένας οι ένοχοι, δεν γνωρίζουμε, έχει γίνει η πρώτη σύλληψη, είμαστε στην αρχή. Εμείς εδώ στο κανάλι μας και στο live που θα κάνουμε αύριο Σάββατο 2 Απριλίου 2022 στις 7 το απόγευμα και σε αυτό το βίντεο θα εστιάσουμε στο πώς να διασώσουμε ψυχικά δολοφονημένα παιδιά, τα ψυχικά δολοφονημένα παιδιά που είναι τόσα πολλά μέσα μας και γύρω μας. Λοιπόν, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα κάνω την ανάλυση, τη θεωρητική ανάλυση γύρω από αυτά, από τέτοια γεγονότα, όπως αυτό το γεγονός που μας έχει συνταραξεί. Θα πω τη γνώμη μου για αυτά τα περιστατικά εν γέννη, όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί ξαναλέω, δεν το έχω εξετάσει, δεν το έχω μελετήσει και οι πληροφορίες που έχουμε είναι λυπής. Και οπωσδήποτε ο μόνος ειδικός ψυχικής υγείας που μπορεί να έχει μια διάγνωση για την κατηγορούμενη αυτή τη στιγμή είναι μόνο ένας ψυχίατρος ή ένας ψυχολόγος που θα τον διορίσει το δικαστήριο, ο οποίος θα κάνει τη σχετική πραγματογνωμοσύνη, θα την εξετάσει χρησιμοποιώντας ψυχοδιαγνωστικά τεστ και θα βγάλει μια διάγνωση, εάν υπάρχει. Λοιπόν, έχοντας παρακολουθήσει όσα έχετε παρακολουθήσει και εσείς ή και λιγότερα, φαίνεται ότι η γυναίκα η οποία κατηγορείται αυτή τη στιγμή για τη δολοφονία του πρώτου της παιδιού, του τελευταίου παιδιού που έχει φύγει, από τον τρόπο με τον οποίο έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις και σε παρεμβάσεις, δείχνει ένα άτομο που να έχει συγκροτημένη προσωπικότητα. Δεν δείχνει κάποιο πρόσωπο το οποίο να πάσχει από κάποια ψυχοτική διαταραχή. Δεν δείχνει είναι μια κοπέλα σχιζοφρενής ή μια κοπέλα η οποία να έχει οποιαδήποτε διάγνωση ψυχικής διαταραχής η οποία να δικαιολογεί έκπτωση νοητικών λειτουργιών και η οποία αυτή η διάγνωση να είναι ελαφρυντική στην όποια καταδίκη της. Έχω διαβάσει αρκετές μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στο εξωτερικό για τους λόγους των παιδοκτονιών. Ένας από τους λόγους των παιδοκτονιών είναι σοβαρές ψυχοτικές διαταραχές και να βρίσκεται το πρόσωπο που κάνει την παιδοκτονία στην έξαρση. Κάτι τέτοιο δεν έχει παρατηρηθεί στην περίπτωση αυτή, γιατί και τα γεγονότα και οι καταθέσεις λένε ότι το πρόσωπο αυτό διατηρούσε μεγάλη ψυχραιμία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από αυτά τα συμβάντα. Αν μη τι άλλο, το πρόσωπο αυτό έχει παρατηρηθεί από πολύ κόσμο ότι δεν έδειχνε αναστάτωση, δεν έδειχνε, δεν θα έλεγα αναστάτωση, δεν έδειχνε να πενθεί μετά από αυτά τα γεγονότα. Δεν έδειχνε, δεν ξέρουμε ο καθένας τι έχει μέσα του. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει χαοτική
εγκεφαλική κατάσταση λόγω ψυχωτικής διαταραχής, δεν θα μπορούσε με τίποτα να εμφανιστεί με τον τρόπο που εμφανιζόταν η γυναίκα αυτή. Με τίποτα. Τώρα, εδώ πρέπει να τονίσω, να υπερτονίσω, ότι οποιοδήποτε άνθρωπος έχει μια διάγνωση η οποία έχει σχέση με ψυχωτική διαταραχή, δεν σημαίνει πως θα είναι δολοφόνος, δεν σημαίνει πως θα είναι παλιάνθρωπος, δεν σημαίνει πως θα σκοτώσει τα παιδιά του, θα σκοτώσει τους ανθρώπους που αγαπάει ή τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Αντιθέτως, το συντριπτικό ποσοστό των δολοφόνων και των εγκληματιών είναι άνθρωποι που δεν έχουν θέματα ψυχωτικά, δηλαδή δεν έχουν κάποιες διαγνώσεις ψυχιατρικές, όπως σχιζοφρένεια για παράδειγμα, που είναι μια διάγνωση ομπρέλα για πολλές ψυχωτικές διαταραχές, την οποία γνωρίζει ο κόσμος την καθομιλουμένη, αλλά είναι άτομα τα οποία παρουσιάζουν χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν σχέση με τη σκοτεινή τριάδα, την οποία θα αναλύσω στη συνέχεια, και με διαταραχές προσωπικότητας, κυρίως του β' πλεύματος. Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι μια γκρίζα περιοχή στη ψυχοπαθολογία. Και οι διαταραχές προσωπικότητας στην ουσία δεν είναι μια διάγνωση η οποία λέει «Α, έχει αυτή την αρρώστια αυτός ο άνθρωπος και επειδή έχει αυτή την αρρώστια γι' αυτό λειτουργεί έτσι», θα έλεγα ότι οι διαταραχές προσωπικότητας και ειδικότερα αυτές του β' πλέγματος, στις οποίες θα αναφερθώ επιδερμικά σε λίγο, είναι κατατάξεις, κατατάξεις άκαμπτων στυλ προσωπικότητας. Τα στυλ της προσωπικότητας είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένας άνθρωπος. Δεν είναι δικαιολογητικό ότι έχει πάθει αυτή την αρρώστια, έχει πάθει κατάθλιψη για παράδειγμα, και επειδή έχει πάθει κατάθλιψη λειτουργεί έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή φαίνεται ότι παρουσιάζει όλα τα στοιχεία της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας. Η σκοτεινή τριάδα είναι ένας όρος ο οποίος δεν είναι όρος διαγνωστικός. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στη ψυχολογία για να περιγράψει τα στυλ προσωπικότητας ανθρώπων. Εδώ στο κανάλι μας μιλάμε πολύ συχνά για τον ναρκισισμό, όχι για την ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας, για την οποία υπάρχει αντίστοιχο βίντεο που κάναμε με τον εξαιρετικό ψυχίατρο, τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγορίου. Μπορείτε να το ψάξετε στο κανάλι μας, είναι οι διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος. Είναι ένα βίντεο που έχει πολλές χιλιάδες θεάσεις, που εκεί ο δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου, ειδικός ψυχίατρος, εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια τα συμπτώματα και τα κριτήρια διάγνωσης της κάθε διαταραχής προσωπικότητας του β' πλέγματος. Ο ναρκισισμός, όπως αναφερόμαστε εμείς εδώ στο κανάλι μας και έχουμε αναφερθεί πολύ το τελευταίο καιρό, μιλάμε για στυλ προσωπικότητας. Τρόπο λειτουργικότητας, τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένας άνθρωπος. Πώς έχει επιλέξει να ζει τη ζωή του. Λοιπόν, στη ψυχολογία, λοιπόν, η σκοτεινή τριάδα περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Ξαναλέω, μιλάμε για χαρακτηριστικά προσωπικότητας και όχι για διαταραχές προσωπικότητας, του ναρκισισμού, του μακιαβελισμού και της ψυχοπάθειας. Ο ναρκισισμός, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, χαρακτηρίζεται από εγωκεντρισμό, άκρατο εγωκεντρισμό που έχουν οι ναρκισσοί, που είτε διαφαίνεται αυτός ο εγωκεντρισμός, δηλαδή είναι φανερή ναρκισσοί που το δείχνουν ότι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και νομίζουν ότι αυτή είναι και κανείς άλλος, είτε από κρυμμένη μεγαλομανία, εγωκεντρισμό, έχουν ανάγκη οι ναρκισσοί να κυριαρχούν στους άλλους και βάζουν τις δικές τους ανάγκες πάνω από οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Και η ναρκισσοί, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, πέραν το ότι είναι εξαιρετικά εγωκεντρικοί, δεν δείχνουν καμία απολύτως ενσυναίσθηση. Χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενσυναίσθησης. Το πρώτο χαρακτηριστικό της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας είναι ο ναρκισισμός. Το δεύτερο είναι ο μακιαβελισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χειριστικότητα, χειραγώγηση και εκμετάλλευση των άλλων, απουσία ηθικής, κυνικότητα, έλλειψη συναισθηματισμού, αναισθησία και ψηλό εγωκεντρισμό. Ο μακιαβελισμός δηλαδή έρχεται να προσθέσει στη σκοτεινή τριάδα το στοιχείο της χειριστικότητας
και του deception και του ξεγελάσματος των άλλων. Παρουσιάζομαι ως κάτι άλλο, ως κάποιος άλλος, ενώ είμαι κάτι άλλο, είμαι κάποια άλλη, κάποιος άλλος. Και το τρίτο χαρακτηριστικό προσωπικότητας στη σκοτεινή τριάδα είναι η ψυχοπάθεια. Η ψυχοπάθεια ως χαρακτηριστικό προσωπικότητας, ξαναλέω, έχει να κάνει με συνεχή αντικοινωνική συμπεριφορά. Όταν λέμε αντικοινωνική συμπεριφορά, εννοούμε συμπεριφορά η οποία σπάει τους νόμους και τις κοινωνικές νόρμες. Παρορμητικότητα. Εννοείται υψηλό εγωισμό και έλλειψη τύψεων. Οι άνθρωποι που έχουν τη ψυχοπάθεια ως ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας τους θεωρούν ότι θα επιτύχουν στη ζωή τους χειραγωγώντας τους άλλους διαμέσου του μακιαβελισμού, διαμέσου της χειραγώγησης, του manipulation των άλλων ανθρώπων. Οι άνθρωποι με ψυχοπάθεια, με χαρακτηριστικό προσωπικότητα στη ψυχοπάθεια, έχουν επίσης, εννοείται, χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης και έχουν έντονη παρορμητικότητα και αναζητούν συνεχώς να βρουν μια συγκίνηση, ένα thrill, όπως λέγεται στα αγγλικά, μέσω είτε της κάποιων εθισμών, όπως ο τζόγος κλπ, ή μέσω των εγκληματικών πράξεων. Και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά, ο ναρκισισμός, ο μακιαβελισμός και η ψυχοπάθεια, έχουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως την έλλειψη ενσυναίσθησης, τη διαπροσωπική εχθρότητα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθρικοί προς άλλους ανθρώπους, και τη διαπροσωπική επιθετικότητα. Παραπέμπω στη φωτογραφία που κυκλοφόρησε πάρα πολύ χθες, που ήταν ένα snapshot, μια απεικόνηση, που έδειχνε το βλέμμα της γυναίκας αυτής μετά που είχε συλληφθεί. Λοιπόν, και τα τρία αυτά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας έχει βρεθεί μέσα από πειράματα που έγιναν σε διδύμους, σε μονοζυγωτικά δίδυμα, ότι έχουν γενετικά συστατικά. Δηλαδή γεννιέται ένα παιδί έχοντας μία γενετική προδιάθεση ώστε να αναπτύξει το χαρακτηριστικό του ναρκισισμού ή το χαρακτηριστικό του μακιαβελισμού ή το χαρακτηριστικό της ψυχοπάθειας. Ο δε μακιαβελισμός, που σε απλά λόγια θα λέγαμε η χειριστικότητα, η άκρατη χειριστικότητα, έχει βρεθεί ότι έχει τα λιγότερα γενετικά στοιχεία και ότι μάλλον είναι ένας τρόπος λειτουργικότητας ο οποίος έχει μαθαίνεται από το παιδί μεγαλώνοντας. Δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που οι ενήλικες γύρω του είναι χειριστικοί, μαθαίνει τη χειριστικότητα και το μακιαβελισμό εν γέννη ως τρόπο λειτουργίας. Ο ναρκισισμός και η ψυχοπάθεια έχουν γενετικά components, έχουν γενετικά συστατικά. Δηλαδή γεννιέται ένα παιδί και φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα του. Και ο ναρκισισμός και η ψυχοπάθεια είναι ένα spectrum, είναι ένα φάσμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει λίγο ναρκισισμό, περισσότερο ναρκισισμό, μέχρι πολύ ή άκρα τον ναρκισισμό. Και κάποιος να έχει λίγη ψυχοπάθεια, λίγο περισσότερη ψυχοπάθεια, μέτρια ψυχοπάθεια, μέχρι άκρατη ψυχοπάθεια. Άρα, αν ένα παιδί γεννηθεί με τέτοια χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δεν είναι καταδικασμένο να γίνει εγκληματίας, δεν είναι καταδικασμένο να γίνει ένας κακός άνθρωπος, δεν είναι καταδικασμένο να γίνει κάποιος ο οποίος θα δολοφονεί άλλους ανθρώπους. Όχι. Γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε να σκεφτούμε και να δούμε ότι μία οικογένεια μπορεί να έχει δύο παιδιά και τρία παιδιά και το ένα παιδί από αυτά τα παιδιά να εξελιχθεί σε κάποιον ο οποίος έχει τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας σε ψηλό βαθμό και λειτουργεί εγκληματικά και κάποιο άλλο παιδί όχι. Ένας άλλος παράγων ο οποίος παίζει ρόλο στη δημιουργία ενός τέτοιου θήτη είναι το παιδικό περιβάλλον της ανατροφής, η τραυματική παιδική ηλικία, και έχουμε πει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι ότι παιδικό τραύμα αποτελεί επίσης και η παραμέληση. Όχι μόνο η άμεση κακοποίηση, αλλά και η έμμεση ψυχική κακοποίηση, όπως η παραμέληση.
Έχουμε πει όμως ξανά σε αυτό το κανάλι ότι αν κάποιος τραυματιστεί ψυχικά μεγαλώνοντας, έχει δύο επιλογές. Είτε να επιλέξει το δρόμο της αρετής, είτε το δρόμο της κακίας. Επιλέγοντας το δρόμο της αρετής, ένα πρόσωπο το οποίο έχει τραυματιστεί στην παιδική του ηλικία, είναι πολύ πιθανόν να εξελιχθεί σε ένα πρόσωπο το οποίο να είναι ενσυναισθητικό, το οποίο να νοιάζεται για τους άλλους ανθρώπους και να προσφέρει καλό γύρω του, ενώ έχει πάρει κακό μεγαλώνοντας, έχει πάρει αρνητικότητα. Και αν ένα παιδί το οποίο έχει ψυχικά τραύματα, το οποίο κουβαλάει, δεν κάνει ψυχοθεραπεία και δεν τα επιλύσει και έχει επιλέξει το δρόμο της αρετής, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί σε ένα άτομο συνεξαρτώμενο, σε ένα άτομο που θέλει να ευχαριστεί συνεχώς τους άλλους, να είναι ένας people pleaser δηλαδή, και να μην προστατεύει τον εαυτό του. Δηλαδή πάλι θα έχει κάποια δυσλειτουργία στη συμπεριφορά του, αλλά αυτή θα είναι εις βάρος του ίδιου του εαυτού. Ενώ ένα πρόσωπο το οποίο έχει τραυματιστεί ψυχικά στην παιδική του ηλικία και έχει επιλέξει το δρόμο της κακίας, μεγαλώνοντας θα γίνει θήτης άλλων ανθρώπων. Μπορεί να έχει ως δικαιολογητικό ή τα τραύματα που έχει υποστεί στην παιδική του ηλικία να έπαιξαν ρόλο στο να δημιουργηθεί περισσότερο ζήτημα μέσα του, η επιλογή όμως, η ηθική επιλογή του δρόμου της κακίας να είναι αυτή η οποία θα τροφοδοτήσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του ναρκισισμού ως χαρακτηριστικού προσωπικότητας, του μακιαβελισμού και της ψυχοπάθειας. Γίνεται μεγάλος λόγος για το σύνδρομο Munchausen νομίζω το λένε στα αγγλικά, και για την διάγνωση του DSM-5 factitious disorder ή factitious imposed on self or factitious disorder imposed on other. Το σύνδρομο Munchausen και το Munchausen by proxy, με απλά λόγια, που όπως είπα προλίγου στο DSM-5 αναφέρεται ως factitious disorder, δηλαδή ως ψευδής. Factitious σημαίνει κατασκευασμένη, ως ψευδής διαταραχή, κατασκευασμένη ασθένεια σημαίνει. Το σύνδρομο Munchausen, το οποίο δεν πήρε το όνομά του από κάποιο δόκτωρα Munchausen, ο οποίος το έχει βρει, πήρε το όνομά του από μια προσωπικότητα, ένα Γερμανό βαρόν, ο οποίος ήταν φαφλατάς και έλεγε πολλές ιστορίες για τον εαυτό του που δεν ίσχυαν. Αναφέρεται σε περιπτώσεις στις οποίες ένα πρόσωπο κατασκευάζει φανταστικές αρρώστιες, σωματικές ή ψυχικές, και παρουσιάζεται στους γιατρούς και λέει: έχω αυτή την αρρώστια, την άλλη αρρώστια, και μπορεί να κάνει και ζημιά στο σώμα του, στον εαυτό του, να πάρει κάποιες ουσίες οι οποίες να είναι βλαβερές, για παράδειγμα, ή όταν κάνει αναλύσεις να βάλει αίμα στα ούρα του για να φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα κλπ. Το Munchausen by proxy, που αναφέρεται ως πιθανή διάγνωση για τη γυναίκα που έχει συλληφθεί, είναι η περίπτωση εκείνη στην οποία ο γονιός, η μάνα, προκαλεί θελημένα βλάβες στην υγεία των παιδιών της και τα παιδιά αυτά βγαίνουν στα νοσοκομεία, κάνουν επεμβάσεις που δεν χρειάζονται. Η μητέρα, όταν είναι η μητέρα αυτή η οποία διαγνώστηκε με το Munchausen by proxy, το σύνδρομο Munchausen, μπορεί να δίνει δηλητηρία στα παιδιά της, μπορεί να δίνει φάρμακα τα οποία να γνωρίζει ότι θα έχουν κάποια αποτελέσματα που θα παραπέμπουν σε κάποια ασθένεια, και το κάνει αυτό χωρίς το παιδί της να έχει κάποια αρρώστια. Για το σύνδρομο Munchausen λέγεται ότι μπορεί να ξεκινήσει μετά από κάποια ασθένεια που μπορεί να έχει τυχαία ένα παιδί και να μπει στο νοσοκομείο. Για παράδειγμα, ένα παιδί μπορεί να έχει διαγνωστεί με μια πραγματική ασθένεια, να μπει στο νοσοκομείο, προφανώς να βιώσει η μητέρα ότι πω πόση προσοχή παίρνω ή τι ωραία που περνάμε τώρα που το παιδί είναι άρρωστο, και μετά να προκαλεί στη συνέχεια την ασθένεια προκειμένου να έχει τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Για το factitious disorder που βρίσκεται στον DSM-5 και έφαγα το πρωί όλο μελετώντας το ζήτημα, λέει ότι για να είναι factitious disorder πρέπει να απουσιάζει το στοιχείο του κέρδους και του ωφέλους. Άρα,
Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για factitious disorder, που το factitious disorder, ξαναλέω, είναι η επίσημος όρος που χρησιμοποιείται στον DSM-5 όταν μιλάμε για το σύνδρομο Μινχάουζεν, όταν διαφαίνεται πως υπάρχει κέρδος. Υπάρχει κέρδος. Δεν ξέρουμε ποιο μπορεί να ήταν αυτό το κέρδος. Αν το κέρδος μπορεί να είναι η προσοχή που θα λάβει ο γονιός που το παιδί του είναι άρρωστο ή πεθαίνει, ή το κέρδος να είναι ότι θα νομίζει μες στο αρρωστημένο μυαλό του ότι θα διασώσει το γάμο του ή τη σχέση του. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω αν όντως είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν. Αυτό θα το πούν το factitious disorder imposed on another. Θα το πούν οι ειδικοί ψυχιατρικοί εμπειρογνώμονες που θα κληθούν να εξετάσουν την κατηγορούμενη ή τους οποιουσδήποτε μελλοντικούς κατηγορούμενους και να βγάλουν διάγνωση. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι αυτό που βλέπω ξεκάθαρα σε τέτοια περιστατικά είναι η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας, η ανθρωπινή κακία, το απόλυτο κακό. Και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, μιλώντας για τη γονική αποξένωση, είναι έγκλημα να δολοφονούμε τις ψυχές των παιδιών μας προκειμένου να εκδικηθούμε κάποιον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε θέμα, είτε την πρώην γυναίκα μας, είτε τον πρώην άνδρα μας, είτε τη γυναίκα μας, είτε τον άνδρα μας ο οποίος θέλει να χωρίσει από εμάς. Και αν θυμάστε, όταν μιλούσαμε πολύ συχνά για το θέμα της γονικής αποξένωσης, είχα αναφέρει σε κάποια βίντεο ότι οι προσωπικότητες των αποξενωτών γονιών είναι ναρκισιστικές προσωπικότητες. Ότι οι αποξενωτές γονείς είναι νάρκισοι. Και αυτό το οποίο εμένα με εξοργίζει είναι το γεγονός ότι ενώ καθημερινά επιτελούνται δολοφονίες ψυχών παιδιών μέσα στα πλαίσια του φαινομένου της γονικής αποξένωσης, δεν συγκλονίζεται το Πανελλήνιο, δεν συγκλονίζεται το Πανκύπριο, δεν γίνεται μεγάλο ζήτημα και δεν θεσπίζεται νομοθεσία που να προστατεύει τα παιδιά από την κακία των γονέων τους εν γέννη και εν είδη σε περιπτώσεις προβληματικών γάμων και διαζυγίων. Δεν χρειάζεται να πω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα να υπήρχε κάποιος τρόπος να ελέγχεται ποιος θα γίνει γονιός, όπως ελέγχεται το ποιος θα υιοθετήσει παιδιά. Εννοείται, είναι αυτονόητο. Αυτονόητο ότι ο κάθε ένας ο οποίος μπορεί να αναπαραχθεί κάνει παιδιά στη σημερινή εποχή, είτε έχει υγιή προσωπικότητα είτε όχι, είτε είναι ένας καλός άνθρωπος είτε ένας κακός άνθρωπος, ενώ όταν κάποιος θέλει να υιοθετήσει παιδιά περνάει από 1000 κόσκινα. Επίσης, επειδή γίνεται και ζήτημα μεγάλο για την τεκνοθεσία παιδιών σε ομόφυλα ζευγάρια και για το αν είναι καλή ιδέα ένα ζευγάρι του ιδίου φύλου να αποκτήσει παιδί, θα έλεγα ότι μετά από αυτή την ιστορία κυρίως, η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και το Πανκύπριο και οι άλλες είπαμε δεν το έχουν συγκλονίσει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα κακοποίησης παιδιών προέρχονται από οικογένειες με άνδρα και γυναίκα και που συνήθως παντρεύτηκαν στην Εκκλησία. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει εις γνώση μου κάποια περίπτωση γονικής αποξένωσης από ομόφυλο ζευγάρι. Δεν έχει έρθει εις γνώση μου, λέω, δεν γνωρίζω. Τα παιδιά είναι ευάλωτα, είναι ανυπεράσπιστα στα χέρια των γονέων τους και πολύ συχνά δολοφονούνται ψυχικά από τους γονείς τους. Ο συγκλονισμός που έχει επιφέρει αυτή η υπόθεση στο Πανκύπριο και στο Πανελλήνιο είναι κατά τη γνώμη μου αρκετά υποκριτικός, επειδή καθημερινά πολλά παιδιά δολοφονούνται ψυχικά στα πλαίσια της γονικής αποξένωσης και στα πλαίσια των προβληματικών προσωπικότητων των γονέων τους. Ξαναλέω, προβληματική προσωπικότητα δεν είναι κάποια ψυχιατρική ή ψυχολογική πάθηση η οποία να δίνει δικαιολογητικά και ελαφρύνσεις. Είναι επιλογή ο δρόμος της κακίας. Είναι η εύκολη επιλογή, είναι ο εύκολος δρόμος, είναι το shortcut. Αντί να καθίσω να αναλάβω τις ευθύνες μου, αντί να καθίσω να αποδεχθώ την πραγματικότητα, κάνω την εύκολη λύση προκειμένου να ικανοποιηθώ άμεσα.
Η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους, σε αυτούς που υπάρχει σε πολύ έντονο βαθμό θα φτάσουν μέχρι και το έγκλημα με βάση τον ποινικό κώδικα. Οι άνθρωποι που έχουν τη σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας σε χαμηλότερο βαθμό δεν θα σκοτώσουν σωματικά τα παιδιά τους, θα τους σκοτώσουν όμως ψυχολογικά. Άρα χρειάζεται να ανοίξουμε τα μάτια μας όλοι, να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι με προβληματικές προσωπικότητες, με σκοτεινές προσωπικότητες, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι προς τα παιδιά τους και προς άλλους ενήλικες, αλλά κυρίως προς τα παιδιά τους, και να αρχίσουμε να έχουμε ουσιαστική κοινωνική αλληλεγγύη και να επεμβαίνουμε και να παρεμβαίνουμε όταν βλέπουμε ότι τυχόν παιδιά βρίσκονται σε αυτή τη συνθήκη. Ξέρω πως τα νομοθετικά πλαίσια δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Ξέρω πως οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας υπολειτουργούν. Και νομίζω υπολειτουργούν περισσότερο στην Κύπρο από ότι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο υπάρχει ζήτημα. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού στην Ελλάδα, όπως η Εθνική Γραμμή για τη Βία στην Οικογένεια, που στην Κύπρο είναι το 1440 και στην Ελλάδα είναι το 15900, και υπάρχουν και διάφοροι άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν στην πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Εγώ είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι ούτε πολιτικός, ούτε νομικός, δεν μπορώ να γνωρίζω περισσότερα γύρω από αυτό, αλλά μέσα από τη δική μου τη δουλειά, μέσα από το δικό μου μετερίζει εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, προσπαθώ να ευαισθητοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, ώστε να αντιληφθούμε ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στα καλά τους, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι υγιείς προσωπικότητες, ότι κυκλοφορούμε ανάμεσα σε προβληματικούς ανθρώπους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει συνειδητά το δρόμο της κακίας αντί το δρόμο της αρετής και της αγάπης, και χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι και να προστατεύουμε εαυτούς και αλλήλους και κυρίως τα παιδιά. Κυρίως τα παιδιά. Να έχουμε το νου μας στα παιδιά. Λυπάμαι που ήταν δυσάρεστο αυτό το βίντεο, αλλά θα τα πούμε και αύριο το απόγευμα στις 7, Σάββατο 2 Απριλίου 2022, εδώ στο κανάλι μας στο live. Θέλω να παρακαλέσω και στα σχόλια αυτού του βίντεο, αλλά και στα σχόλια αύριο στο live, να μην μπούμε σε χαρακτηρισμούς, να μην μπούμε σε συζητήσεις οι οποίες δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητας. Η δική μας αρμοδιότητα είναι να πάρουμε τα μηνύματα, να πάρουμε τα μαθήματα μέσα από όλο αυτό. Σας χαιρετώ. Γεια σας.